ενημερώσουμε πρόεδρο της Επιτροπής της Περιφέρειάς μας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Θράκης, τον καθηγητή τον κύριο Θεοχάρη Ταλακούρα, ο οποίος θα κάνει και την κεντρική ομιλία της απόψινής εκδήλωσης, και τον καλό να είστε στο βήμα. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στη Θράκη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμες και αξιότιμοι επίσημοι, αξιότιμες και αξιότιμοι προσκεκλημένοι και συντοπίτες. Η επέτειος των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Θράκης ως ορόσημο δικαιοκρατικότητας. Σε αυτή την κορυφαία συγκυρία εορτασμού της επετείου 100 χρόνων από την απελευθέρωση της ελληνικής Θράκης, προβάλλουν σε περίοπτο προσκήνιο ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ορόσημα για την πορεία και την εξέλιξη του ελληνισμού. Με πρώτο ορόσημο αυτό της ελευθερίας, ως συστατικής αξίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού μας. Ακολουθούν τα ορόσημα της δικαιοσύνης και της παιδείας, που εμπεδώνουν την κοινωνική συνοχή και με όχημα τη γλώσσα και την πίστη δημιουργούν την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα. Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετείται και το ορόσημο της δικαιοκρατικότητας, αυτό που συνθέτει δηλαδή τις αξίες της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η συνεισφορά των πνευματικών εκπροσώπων της τραγικής γης και συνολικά της ελληνικής παιδείας και φιλοσοφίας στην εμπέδωση της δικαιοκρατικότητας παραμένει παγκόσμια και αδιαφυσβήτητη. Από τη θέση του Δημόκριτου ότι ο σκοπός του βίου, δηλαδή η ευεστώ, δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε τυραννικές πολιτείες του μη μέτρου και της ανελευθερίας, ως τη θέση του Πρωταγόρα ότι χωρίς ελευθερία και ικανότητα λόγου ο άνθρωπος είναι ατελής, και τη θέση του Αριστοτέλη ότι καλή κοινωνία είναι ελεύθερη κοινωνία, διότι το καλό ταυτίζεται με το αιρετό και συνιστά επιλογή τρόπου ζωής και συμμετρίας, προωθούνται και εμπεδώνονται οι αξίες που συνθέτουν στην εξέλιξή τους τις επικρατούσες σήμερα σύγχρονες απαιτήσεις ενός κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν αξία τόσο η διαπίστωση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Δημήτρη Τζιόβα, ότι δίχως το πολιτισμικό κεφάλαιο της αρχαιότητας, ο αγώνας της Επανάστασης της Ελλάδας το 1821 δύσκολα θα είχε ευοδοθεί, δεδομένου ότι στα μάτια των Δυτικών η απελευθέρωση των Ελλήνων σήμαινε τη νίκη των αρετών του κλασικού πολιτισμού και ο αγώνας τους αποκτούσε ευρύτερες διαστάσεις, αναγόμενος σε πάλι πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας, πνεύματος κατά της τυραννίας. Στην ίδια κατεύθυνση, η διαπίστωση του γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, κατά την οποία αρχίστε να γκρεμίζετε όλα τα αρχαία μνημεία και την αρχιτεκτονική τους. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας. Έπειτα σβήστε την ελληνική γλώσσα από παντού. Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας, γιατί παντού θα υπάρχει έστω και μία ελληνική λέξη. Αλλάξτε τα Ευαγγέλια. Αλλάξτε το όνομα του Χριστού, που και αυτό βγαίνει από τα ελληνικά. Αλλάξτε την παιδεία σας. Αλλάξτε το όνομα της ιστορίας. Αλλάξτε τα ονόματα των πανεπιστημίων σας. Τον τρόπο γραφής σας. Διαγράψτε τη φιλοσοφία. Και θα πείτε, δεν γίνεται. Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μια πρόταση. Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα. Από τούτο το αφετηριακό πλαίσιο της προσφοράς του ελληνισμού στα γράμματα, στον πολιτισμό και στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, προκύπτουν ωστόσο και οι σύγχρονες προκλήσεις για τη σημερινή Ελλάδα και για τη Θράκη, για τις σχέσεις του πολίτη με την πολιτεία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, του ανθρώπου με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Το νόημα από τις επετείους του 1821 και του 1920 συμπυκνώνεται αφενός την απέτηση προάσπισης της ελευθερίας και των ατομικών ελευθεριών και αφετέρου παράλληλα στην απέτηση επικαιροποίησης και εξέλιξης των θεσμών και των αξιών που μας κληροδότησαν οι δύο τελευταίοι αιώνες.
θεσμών όπως οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή δικαστήρια, η διεθνή συνεργασία και αξιών όπως αυτών που συνθέτουν το κράτος δικαίου, της δημοκρατίας, των ελευθεριών, της προστασίας, της αξίας του ανθρώπου και της αναλογικότητας. Η ιστορική πορεία για την ανάδειξη αυτών των νοημάτων είναι βέβαια πολυσήμαντη, πολύπλευρη και πλήρης αντιθέσεων και συνθέσεων. Έτσι, η συνοπτική παρουσίαση πτυχών της απελευθέρωσης της Θράκης και της ενσωμάτωσης της Δυτικής Θράκης στον ελληνικό κορμό περιορίζεται σε δύο επιμέρους αξονικές αναφορές. Πρώτον, στην αναφορά των διεθνών ανταγωνισμών και εθνικών συμφερόντων κατά την περίοδο εκείνη και δεύτερον, στην αναφορά στο ρόλο της παιδείας και των παραδοσιακών αξιών και του εν γέννη θρακικού πολιτισμού στην κρίσιμη αυτή εποχή. Ως προς το πρώτο. Από την υποδούλωση της Θράκης από τους Οθωμανούς, αρχής γενομένης από το 1360, αρχίζει μια ιστορία αιώνων γεμάτη αγώνες και θυσίες. Το 1821 η Θράκη προσφέρει στην Επανάσταση πλοία, χρήματα, ήρωες και ποταμούς αίματος. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έψιλον, ο Μητροπολίτης ο Ζωπόλιος Παΐσιος, ο Κάρπος Παπαδόπουλος, ο Αντώνιος και η Δόμνα Βυσβίζη και πολλοί άλλοι, όλες οι επαναστατικές ενέργειες που διαλύονται αφήνουν πίσω θύματα, αφήνουν πίσω καημούς. Στη Φιλιππούπολη, στη Βάρνα, στην Αγίαλο, στη Μεσημβρία, στη Μάκρη, στη Μαρόνια, στην Ένο, στη Σαμοθράκη, οι αγώνες όλοι αφήνουν άσβεστημένη την ελπίδα της ελευθερίας, πολύ αίμα ταυτόχρονα. Πολλά χρόνια αργότερα, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, τον Αύγουστο του 1913, η Δυτική Θράκη επιδικάζεται στους Βουλγάρους. Ο θρακιώτικος λαός εξεγείρεται, αποθήκει στις βουλγαρικές δυνάμεις, κηρύσσει την αυτονομία της περιοχής και σχηματίζει την πρώτη προσωρινή κυβέρνηση. Όμως η Ελλάδα, υποχρεωμένη να τηρήσει τους όρους της συνθήκης του Βουκουρεστίου, εγκαταλείπει τη Θράκη, που παραδίδεται στους Βουλγάρους τον Οκτώβριο του 2013. 250.000 Έλληνες της Θράκης οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Δεκάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Τουρκία ηττημένη. Η Ελλάδα διεκδικεί ξανά όλη τη Θράκη. Τότε η Γαλλία, με τον αρχιστράτεγο τον Φρασουά Ντεσπερέ, διατάσσει τα συμμαχικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Δυτική Θράκη επίσημα για λογαριασμό της συμμαχίας. Το πρωινό της 4ης Οκτωβρίου του 19, ο στρατηγός Λεωναρδόπουλος μπαίνει στη Ξάντη και στη συνέχεια ελευθερώνεται όλη η Δυτική Θράκη από τους Βουλγάρους. Επιβάλλεται καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής. Τη διοίκηση της Θράκης αναλαμβάνει κατ' εξουσιοδότηση ο στρατηγός Σαρπί. Στις 14 Μαΐου του 1920 ο ελληνικός στρατός αναλαμβάνει εξ ονόματος των συσυμμάχων την κατάληψη και διοίκηση της Δυτικής Θράκης. Έτσι, η ημέρα αυτή έγινε ορόσημο για τους στρατιώτες της Ροδόπης και του Εύρου. Τα ονόματα των υποστρατήγων Ζυμβρακάκη, Μαζαράκη, όπως και του τότε βασιλιά της Ελλάδος Αλέξανδρου, για χάρη του οποίου μετονομάστηκε το Δεδέαγα της Αλεξανδρούπολη, έγιναν ονόματα δοξαστικά της εποχής. Είναι τα ίδια ονόματα που οδήγησαν λίγο καιρό μετά στην ολοκλήρωση της κατάληψης και της Ανατολικής Θράκης μέσα σε 8 μέρες από 7 μέχρι 14 Ιουλίου του 1920, υλοποιώντας έτσι τη σχετική απόφαση. Μιας Ανατολικής Θράκης που υποδεχόταν την ελευθερία θρόσκοντας, χορεύοντας δηλαδή τον θούριο της Θράκης και δακρύζοντας από τα Ύψαλα, τη Ροδεστό, τη Χαριούπολη, τη Μάνδρα μέχρι τα Μάλγαρα, την Ένο, την Κεσάνη και την Αδριανούπολη. Και ενός ολόκληρου ελληνικού κόσμου της καρτερικότητας και της βαθιάς παράδοσης, που λίγα χρόνια αργότερα θα αναγκαζόταν να διακόψει απρόβλεπτα το όνειρό του. Το όνειρο που άρχισε με τη συνθήκη των Σευρών της 10ης Αυγούστου του 20 και σταμάτησε με τη συνθήκη της Λοζάνης της 24ης Ιουλίου του 23, αποδεικνύοντας ότι τα συμφέροντα των συμμαχικών και μη δυνάμεων βαρύνουν περισσότερο από τους λαούς και την ιστορία τους. Έτσι, η ελληνική Θράκη της δεκαετίας του 20 βίωνε τα πιο έντονα αντίθετα συναισθήματα, τη χαρά της ελευθερίας και ταυτόχρονα τον πόνο της χαμένης πατρίδας,
την τιμή των ζών των παιδιών της και ταυτόχρονα τη θλίψη των αφανισμένων προσφύγων της, την ελπίδα και την παρηγοριά, την οδύνη και τον σπαραγμό, τις δύο όψεις της ζωής. Η ανάδειξη των διπλωματικών διεργασιών στο συνέδριο της ειρήνης που έχει αρχίσει στο Παρίσι έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Δυτική Τράκη είχε αποβεί πεδίο ανταγωνισμών διαφόρων ενδιαφερομένων κρατών. Οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι δήλωναν απερίφραστα τότε ότι η Δυτική Τράκη θα έπρεπε να παραμείνει στη Βουλγαρία. Πρότειναν να δοθεί στην Ελλάδα μόνο η περιοχή Ξάνθης και Γιουμουρτζίνας, ενώ η υπόλοιπη βόρεια Δυτική Θράκη να πάει στη Βουλγαρία και η υπόλοιπη νότια Δυτική Θράκη μαζί με την Ανατολική σε ένα νεοσύστατο κράτος της Κωνσταντινοπόλεως, στο οποίο ήλπιζαν ότι θα αναλάμβαναν την κηδεμονία και την εξουσία. Αυτή η στάση τους οφειλόταν στην ένθερμη συμπάθεια του Δημοκρατικού Προέδρου Γουίλσον προς τη Βουλγαρία εξαιτίας ενός απλού λόγου. Η επιρροή της γυναίκας του και της αδερφής του που είχε παντρευτεί τον πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Ουάσιγκτον, αλλά και κάποιων αντελληνικών κύκλων του Ροβερτίου Κολεγίου της Κωνσταντινοπόλεως και των μεγαλέπορων καπνού που ήταν ανταγωνιστές των ελληνικών συμφερόντων. Η Ελλάδα αντέδρασε στην συγκεκριμένη δομή, υποστηριζόμενη αυτή τη φορά από τον Ιταλό ομόλογο πρωθυπουργό Τιτώνη, τα τέλη Ιουλίου του 19. Η νέα αυτή εξέλιξη διαφοροποίησε και τις θέσεις των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η Αγγλία πρότεινε αυτόνομο θρακικό κράτος, αλλά η πρότασή της απορρίφθηκε από τους Αμερικανούς. Η Γαλλία πρότεινε συμβιβαστικά ίδρυση ελεύθερου κράτους στο Δεδέραγατς, που θα συμπεριλάμβανε και τμήματα της Δυτικής Θράκης με βουλγαρικές μειονότητες. Αυτό που ευνοούσε την Αμερική στηρίχτηκε εν μέρη και από την Ελλάδα που υπολόγιζε τότε ότι θα προσαρτούσε την Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα και τμήμα των συνόρων Μάκρης και Αιγαίου. Σε συνέχεια των ανταγωνιστικών αυτών συμφερόντων επήλθε αδιέξοδο. Τότε η Δυτική Θράκη ετέθη υποκαθεστώς διασυμμαχικής διοίκησης. Έτσι στις 18 Οκτωβρίου του 19 έγινε η απελευθέρωση της Ξάνθης και οι περιφέρειες που διαιρέθηκαν σε πρώτη φάση ήταν 6 υποδιοικήσεις υπό την ευθύνη Ελλήνων και Γάλλων στρατιωτικών, συνεπικουρούμενων από Έλληνες και Τούρκους διοικητικούς υπαλλήλους. Η διοίκηση της Δυτικής Θράκης ασκούνταν από ένα πολιτικό και διοικητικό γραφείο και από ένα ανώτερο διοικητικό συμβούλιο που μετείχαν 5 Έλληνες, 5 Τούρκοι, 1 Αρμένιος, 1 Ισραηλινός και Λεβαντίνος και 2 Βούλγαροι. Η τάξη που επανήλθε ταχαίως στη Δυτική Θράκη με τη ρύθμιση των εκκλησιαστικών ζητημάτων, την οργάνωση της πρώιμης δικαιοσύνης, της οικονομίας και του εμπορίου. Η συμβουλή εδώ ενός ανδρός είναι μέγιστη και αξίζει και της μνήμης και της προσοχής όλων. Του Χαρισίου Μαμβακά, ενός συνεργάτη έμπιστου του Βενιζέλου και εκπροσώπου της Ελλάδος στη συνδιάσκεψη του Παρισιού, ο οποίος αντιμετώπισε στην Κομωτινή την εργώδη προπαγάνδα για αυτονομία της Δυτικής Θράκης και πρωταγωνιστούσαν διάφοροι μεταξύ των οποίων ο Ταγιάρ, ο Σμαήλ Χακίμ και ο Βούλγαρος Γεωργίευ. Ο Βαμβακάς εργάστηκε συντόνως για την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας, το άνοιγμα των ελληνικών εκκλησιών, την προώθηση ως Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου του Έλληνα Εμμανουήλ Δουλά. Την ιστορική δικαίωση απελευθέρωσης της Θράκης αποδίδει με γλαφυρότητα η αναφορά του τότε τύπου για την είσοδο του στρατού στην Κομωτινή. Αρμένοι, Ισραηλίτες και Τούρκοι κρατούσαν ελληνικά σημαίας και εξεδήλωναν ποικιλοτρόπως την χαρά τους. Οι πολίτες άδουσοι και χορεύουσοι μετά των ελευθερωτών των στρατιωτών. Ο τύπος αναφέρεται στη συνέχεια στις διαβεβαιώσεις του Χαρισίου Μπαμπακά προς τον Τούρκο διοικητή της Γιουμουρτζίνας Αρίφ Μπέι ότι η ελληνική διοίκηση έρχεται να εφαρμόσει πρόγραμμα ισοπολιτείας το οποίο είναι το ιδιώδες. Έτσι οι μειονοτικοί ξεθαρεύουν και συμμετέχουν αυθόρμητα στο χαρμόσυνο γεγονός της υποδοχής.
Όμως την ίδια ώρα εδραιώνεται η αξίωση της παιδείας. Ήδη βέβαια από τον 19ο αιώνα, ιδίως μετά το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου 1853 έως 1856, παρατηρείται σε όλη την υπόδουλη Θράκη, Ανατολική, Δυτική και Βόρεια, μια έντονη πολιτιστική άνθηση που οφειλόταν στην έντονη δραστηριοποίηση των πολυάριθμων φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, στην Εκκλησία, αλλά και στη δίψα για γνώση και ελευθερία των ελληνικών πληθυσμών της. Όπως εύστοχα αναφέρει ο ιστορικός Κάπα Βακαλόπουλος στο έργο του «Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού», σύλλογοι όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης του 1861, ο Σύλλογος προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων του 1869, ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ρεδιστού, οι διάσπαρτοι σύλλογοι της Δυτικής Θράκης, αλλά και της Βόρειας Θράκης, τη Φιλιππούπολη, οι σύλλογοι της Αδριανούπολης προετοίμασαν την πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου ελληνισμού. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Θρακιώτες ευεργέτες και λόγοι προώθησαν και εδραίωσαν την ιδέα της ελευθερίας. Η ελληνική παιδεία, η παράδοση, η εγκύτητα στις αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού διαμόρφωσαν γρήγορα ένα περιβάλλον εξέλιξης της ελληνικής Θράκης που εμπεδώνει τις αξίες της πολιτισμικότητας, της ανεκτικότητας, της προστασίας των ελευθεριών και της δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Προγράμματος Δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου, ο στίχημα, είναι ένα σύστημα με 4 οικουμενικές αρχές. Πρώτη, την αρχή ότι το κράτος και οι παράγοντες είναι υπόλογοι σύμφωνα με τον νόμο. Τηρούν, υπακούν και εφαρμόζουν τον νόμο. Οι νόμοι οφείλουν να είναι σαφείς, να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, να περιλαμβάνουν την ασφάλεια των ατόμων και των αγαθών, αλλά και οι κυβερνώντες οφείλουν να υπακούν έχοντας ως οδηγό τον νόμο. Η δικαιοσύνη αποδίδεται έγκαιρα, οφείλει να αποδίδεται έγκαιρα από αμερόληπτους δικαστές. Η έννοια είναι γνωστή ήδη στα χρόνια της ελληνικής αρχαιότητας. Ο νόμος δίγα κυβερνά. Αριστοτέλης. Όπως επισημαίνεται εύστοχα επίσης, κράτος δικαίου, όπως το ορίζουμε με τα σημερινά δεδομένα της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας, είναι το σύνολο των αρχών και αξιών που οφείλουν να καθοδηγούν και να νομιμοποιούν τη δράση του κράτους. Οφείλουν να διέπουν τις ένωμες σχέσεις, να προστατεύουν τα άτομα και τους κοινωνούς, να προστατεύουν από αδικίες, από παρεμβάσεις, είτε κρατικές είτε ιδιωτικές, και να σέβονται την αξία των προσώπων και των φορέων των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την έννοια του κράτους δικαίου, περίοπτη θέση έχει η προστασία της αξίας του ανθρώπου. Ταυτόχρονα, η αξία προστασίας του πυρήνα κάθε ατομικού δικαιώματος. Και βεβαίως, η αρχή της αναλογικότητας που επιτάσσει κάθε είδους περιορισμοί που επιβάλλονται να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από τον νόμο και εφόσον υπάρχει επιφύλαξη αυτού, να σέβονται σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας. Αυτές οι αξιώσεις επιβεβαιώνονται καθημερινά στη ζώσα πραγματικότητα της ελληνικής Θράκης. Πολιτικά, πολιτιακά, κοινωνικά και ατομικά, η έννοια των δικαιωμάτων εμπεδώνει την εξέλιξη μιας κοινωνίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που σέβεται την ετερότητα και σέβεται και υπακούει στην ελευθερία και τις αξίες της. Που προτάσει αντί για μίσος και φανατισμό την ειρήνη και τη συνεργασία. Αντί για άκρατο ωφελημισμό και εθνικισμό το μέτρο, την κοινωνική ευαισθησία, τις αξίες της κοινής ωφέλειας και συνύπαρξης. Αντί για τυραννία, τη δημοκρατία. Μπορεί με τη συνθήκη της Λοζάνης, ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή, να κατέρευσε η μεγάλη ιδέα και να εγκαταλείφθηκε, δεν εγκαταλείφθηκε όμως την ελληνική Θράκη
η ιδέα της συνύπαρξης και της αξιακής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το σύγχρονο όραμα για την ελληνική Θράκη, τη Θράκη ως απότερο όριο της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερβαίνει κατά πολύ την απλή επιδίωξη της ασφάλειας και της ευμάρειας των κοινωνών. Εκφράζεται μέσα από την εξωστρέφεια του τόπου, μέσα από τις αξίες της συνύπαρξης και της συνεργασίας για μια κοινωνία που αναδεικνύει το σεβασμό στα δικαιώματα, το σεβασμό στο περιβάλλον, το σεβασμό στην ανάπτυξη και την ισορροπία των ανθρώπινων σχέσεων. Η Ελλάδα εγγυάται την ευημερία της Θράκης και η Θράκη εγγυάται την ευημερία των πολιτών. Ευχαριστώ. Είναι αναλάβουν τη διεύθυνση πλέον της ημερίδας η αγαπητή κυρία Κινενόπη Βυκλή Καπάκη. Και φυσικά ο αξιότιμος καθηγητής Ιωάννης Μπακετζής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την εκπληκτική του ομιλία τον καθηγητή μας Θεοχάρη Γαλακούρα. Ήταν μια εξαιρετική συνολική αναδρομή και τοποθέτηση του θέματος και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το πλήθος των φορέων που συμμετείχαν σήμερα και που αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους και τη συμμετοχή τους, τόσο με την παρουσία τους, όσο και με, με καλούδια που μας έχουν ετοιμάσει σήμερα και αύριο. Πρόκειται για τον Σύλλογο των Φιλοτεχνών, τον Μορφωτικό Όμιλο Αρμενίων Κομοτηνής, τον Σύλλογο Εκτηρωτών Ροδόπης, πλέον των δύο συλλόγων που ήδη απολαύσαμε, δηλαδή του Μορφωτικού Όμιλου Κομοτηνής και του Συλλόγου Ευρυτών, τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών, το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομοτηνής, όπως είπαμε τους φιλοτέχνες, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικών Ρωμιλιωτών, τον Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατικών Ομού Ροδόπης Άγιος Βασίλειος, τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας ο Εύξηνος Πόντος, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Θυμνορίου και Ρασούντα και το ΒΑΡΣ, τον Σύλλογο Ποντίων Σαπών τα Κασιτερά, την Αδελφότητα Κρυπτών Ροδόπης ο Ψιλορίτης, τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Ξεροαστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής, τον Σύλλογο Γυναικών Ξυλαγανής και Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κοσμίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Προσκυνητών, αλλά και πολλούς άλλους που συμμετείχαν σήμερα στην όλη οργάνωση. Η κυρία Βιουκλή, νομίζω ότι από εδώ και πέρα και ο κύριος Πακετζής θα μας καθοδηγήσουν στο σημερινό συνέδριο, στη σημερινή μας ημερίδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα καθυστερήσω πολύ, γιατί νομίζω ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά από το χρόνο. Να πω ότι αυτή η ημερίδα της ιστορίας έγινε δυνατή με την συνδρομή των αγαπητών συναδέλφων, να το πούμε, ιστορίας και εθνολογίας, τον κύριο Μπακιντζή που έχω στιγμή δίπλα μου και την κυρία Μάρκου, η οποία θα είναι στο δεύτερο μέρος μαζί μου, και φυσικά με τον ενθουσιασμό των ομιλητών, τους οποίους θέλω εγώ να ευχαριστήσω εκ των προτέρων, την Δήμητρα την Πετρονίδη που βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, τον κύριο Δεκασιάν από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπητή την Χρύσα Κουλιάκη από την Αλεξανδρούπολη, την κυρία Καραμάτσιου, η οποία δεν είναι μαζί μας γιατί δυστυχώς έχασε τον αδελφό της. Κάποιον άλλο που ξέχασα, Γιάννη μου. Νομίζω τους είπα όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και να πω ότι αυτή η έρευνα που θα ακούσετε εδώ, η έρευνα που θα ακούσετε εδώ πέρα είναι ακριβώς για την εποχή εκείνη, τους δύο εκείνους χρόνους. Δηλαδή είναι μια πολύ αξιόλογη και ιδιαίτερη έρευνα. Κυρία Κοσμή, τώρα ευχαριστώ για τον λόγο, ευχαριστώ για την προσφόρηση, για την οργάνωση, για την τιμή της πρόσκλησης.
εντιμότατη, σεβασμιότατη εντιμότατη πολιτική και στρατηγική άρχοντες, σας καλωσορίζω και εγώ στην πολύ ωραία αποψινή μας βραδιά, η οποία έχει και περιεχόμενο ανάμνησης και περιεχόμενο ιστορίας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη συνεδρία με την κυρία Δήμητρα Πατρονίδου, σε συνεργασία με τον απόντα εκλεκτό συνάδελφο και παλιό μου συμφοιτητή, τον Βλάση Βλασίδη. Η κυρία Πατρονίδου θα εκφωνήσει το θέμα «Η οργάνωση του κρατικού μηχανισμού της Βουλγαρίας στη Θράκη κατά την περίοδο 1912-1918, μια πρώτη συστηματική προσέγγιση μέσα από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία». Κυρία Πατρονίδου, συμπέσαμε σε πολλά συνέδρια και πάντοτε εκτιμώ τις ανακοινώσεις σας, γιατί κάτι καινούργιο έχετε να μας πείτε και τεκμηριωμένο. Ευχαριστώ, ο λόγος εσάς. Και εγώ τις δικές σας. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κύριου Βλασίδη, τη στεναχώρια του που για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Και να ευχαριστήσω θερμά την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι και δική μου περιφέρεια, από τη Δράμα έρχομαι, για την πρόσκληση. Εγώ θα σας μιλήσω, καθώς εγώ θα σας μιλήσω μόνο λόγω της απουσίας του κ. Βλασίδη, για τη στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Θράκη τα δύσκολα χρόνια 1912-1918. Ήδη από τους Βαλκανικούς πολέμους η Βουλγαρία έδειξε πως τις κατηλημμένες περιοχές αμέσως τις ενσωματώνει στον κρατικό της κορμό. Δημιουργεί επομένως ήδη μέσα στο 1912 το στρατιωτικό κυβερνείο του Λόζεγκρατ, των 40 εκκλησιών δηλαδή, και το μακεδονικό στρατιωτικό κυβερνείο στις περιοχές τις οποίες ενσωματώνει. Βλέπετε με μπλε, καθώς μεταφέρεται από τον ένα υπολογιστή στο άλλο, άλλο το υλικό χάνει και την ανάλυση του, λυπάμαι γι' αυτό, θα προσπαθήσω όμως να εξηγώ. Με το μπλε, ορίστε, με το μπλε πλαίσιο βλέπουμε το μακεδονικό, τη μακεδονική στρατιωτική επιθεώρηση, ενώ με το πράσινο πλαίσιο βλέπουμε την στρατιωτική επιθεώρηση των 40 εκκλησιών που περιλάμβανε και τα εδάφια της Δυτικής Θράκης, στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εδώ παρακολουθείτε την είσοδο του Βουλγαρικού στρατού το Νοέμβριο του 1912 στην Κομοθυμή, στην Κιουμουρτζίνα. Θα χρησιμοποιώ τα ονόματα από εκείνη την περίοδο. Και εδώ βλέπετε την πρώτη συνάντηση στην πλατεία του σώματος, το οποίο προστάτευε για τη βουλγαρική πλευρά την πόλη της Κομοθυμής, του εθελοντικού σώματος της Αδριανούπολης, της Μακεδονίας και Αδριανούπολης. Το στρατιωτικό κυβερνείο του Λόζεγκρατ, αμέσως μετά την κατάληψη της Αδριανούπολης από τους Βουλγαρούς, μετέφερε την πρωτεύουσα από τις 40 εκκλησίες του Λόζεγκρατ στην Αδριανούπολη. Γι' αυτό ονομάστηκε και Θρακικό Στρατιωτικό Κυβερνείο. Βλέπετε την έκταση που καταλαμβάνει. Ωστόσο, στη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανακαταλαμβάνει την περιοχή. Σχηματίζεται στα εδάφη για λίγο καιρό, για 2 μήνες, η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κιουμουρτζίνας. Μέχρι τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Στη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, τον Οκτώβριο του 1913, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία, ενωμένες από την επιθυμία να αποκομίσουν εδαφικά ωφέλη από την Ελλάδα, καταλήγουν σε φανερές και σε κρυφές συμφωνίες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιστρέφει στην Βουλγαρία τα εδάφη τα οποία κατέλαβε και η Βουλγαρία μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα παραμείνει στα εξής όρια. Βλέπετε τα όρια με ροζ σε αυτή την εκτεταμένη επικράτεια. Στα εδάφη τώρα της Δυτικής Θράκης αναπτύχθηκε η περιφέρεια της Κιουμουρτζίνας. Εσωματώθηκε αμέσως το Βουλγαρικό κράτος
και διαιρέθηκε σε 10 επαρχίες. Τις βλέπετε μπροστά σας. Αυτή είναι η έκταση που καταλαμβάνει. Μισή περίπου είναι η έκταση από το στρατιωτικό κυβερνείο του Λόζεγκραντ. Αυτά τα εδάφη κατόρθωσαν να εξασφαλίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην απογραφή του πληθυσμού, η περιφέρεια Κιουμουρτζίνας βρίσκεται να έχει 342.373 κατοίκους από όλες τις εθνικές και εθνοτικές ομάδες. Ωστόσο, έχουμε κατάσταση πολέμου. Η κατάσταση πολέμου ήρθε μόνο λίγο καιρό για τις εκλογές, αλλά κατά τα άλλα υπήρχε κατάσταση πολέμου. Και όταν υπάρχει κατάσταση πολέμου, η στρατιωτική διοίκηση είναι εκείνη που μετράει, έτσι δεν είναι. Επομένως, η στρατιωτική εδαφική διαίρεση της περιφέρειας Κιουμουρτζίνας ήταν αυτή που είχε σημασία, όχι η διοικητική. Στα εδάφη, λοιπόν, της περιφέρειας Κιουμουρτζίνας, αναπτύχθηκε η στρατιωτική περιφέρεια της 10ης Μεραρχίας του Αιγαίου, με πρώτο διοικητή τον Ντέλοφ, τον υποστράτηγο Ντέλοφ, και διαιρέθηκε σε 4 υποπεριφέρειες συνταγμάτων. Οι 10 επαρχίες δηλαδή, στις οποίες διαιρέθηκε η περιφέρεια Κιουμουρτζίνας, εντάχθηκαν στις 4 υποπεριφέρειες συνταγμάτων της περιφέρειας της 10ης Μεραρχίας. Δεν βλέπετε εσείς από εδώ, θα σας πω εγώ. Στην αρχή, δηλαδή με την ίδρυσή της, η περιφέρεια, η στρατιωτική περιφέρεια της 10ης Μεραρχίας, περιέχει 590 αξιωματικούς και 9.601 στρατιώτες. Είναι πολύ για μεραρχία, έτσι δεν είναι, κύριε, εκπρόσωπο του στρατού. Σε λίγο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ξεκινώντας λοιπόν, είχε 9.601 άντρες. Η σύνθεσή της είναι αυτή, δυστυχώς δεν τη βλέπετε. Το επιτελείο βρίσκεται στην Κιουμουρτζίνα και από εκεί και πέρα διαθέτει τμήματα πεζικού, διαθέτει τμήματα πυροβολικού, διαθέτει ιππικό και φυσικά τμήματα μηχανικού, τα οποία είναι απαραίτητα, ειδικά όταν η μεραρχία καταλαμβάνει μία περιοχή. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, του 1915, που κηρύσσει η Βουλγαρία την επιστράτευση γιατί ετοιμάζεται να μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι θέσεις που καταλαμβάνει η μεραρχία είναι οι εξής. Ένα μέρος των δυνάμεών της βρίσκεται στη Ξάνθη, ένα μέρος των δυνάμεών της βρίσκεται στην Κομοτηνή, ένα μέρος των δυνάμεών της, το μεγαλύτερο, βρίσκεται στο Ντεντέρκατς, όπως ονομαζόταν η Αλεξανδρούπολη, και ένα μέρος βρίσκεται στο βασικό δρόμο της τροποδοσίας, στο Κιρτζάλεμ. Με την επιστράτευση, η δύναμη της μεραρχίας διεκόνται. Τον Οκτώβρη φτάνει τους 940 ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς και 36.483 στρατιώτες, ενώ αναμένονταν και άλλες δυνάμεις. Ο δεύτερος διοικητής της, ο πατέρας του βουλγαρικού υπηκού, ο Ιβάν Κόλεφ, καθήκον της 10ης Μεραρχίας είναι, δυστυχώς δεν φαίνεται καλά ο χάρτης, αλλά έστω θα παρακολουθήσετε, είναι να διαφυλάσσει τη συνοριακή γραμμή της περιφέρειας και γενικώς της επικράτειας της Βουλγαρίας με την Ελλάδα. Εδώ είναι η ροή του Νέστου ποταμού και συνεχίζει πάνω, εδώ σε αυτό το σημείο είναι το ύψωμα 1350, το εγκαταλειμμένο χωριό Αντίλαλος Ροδόπης. Από εδώ λοιπόν, από τον Αντίλαλο της Ροδόπης μέχρι τις εκβολές του Εύρου και όλη την ακρογιαλιά από τις εκβολές του Νέστου μέχρι το δέλτα του Εύρεου. Αυτή την περιοχή φυλάσσει. Μια μεγάλη περιοχή. Αμέσως ξεκινούν τα οχυρωματικά έργα από την πρώτη στιγμή. Περιμένουν διαρκώς απόβαση από την Ατάντς σε όλη την ακρογιαλιά. Και πιθανότατα σημεία απόβασης είναι το Πόρτο Λάγος, η Μαρόνια και εκείνο το τμήμα από τη Μάκρη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, το Τεντέγκατς, που προσφέρεται ιδανικά για εχθρική απόβαση. Στα οχυρωματικά έργα συμμετέχουν
Όχι φυσικά εικόντες, άκοντες. Όλες οι εθνωτικές ομάδες, οι άντρες όλων των εθνωτικών ομάδων, επιστρατεύονται δηλαδή και δουλεύουν σκληρά σε αυτά τα οχυρωματικά έργα. Την 1η Οκτωβρίου τελικά, του 1915, κηρύσσεται ο πόλεμος με τη Σερβία. Και από τη στιγμή που κηρύσσεται ο πόλεμος και μπαίνει η Βουλγαρία στον πόλεμο, ξεκινάν οι βομβαρδισμοί της Αντάντ σε όλες τις κατοικημένες περιοχές, οι οποίες έχουν γέφυρες, είναι σταθμοί στη σιδηροδρομική γραμμή και γενικώς κέρια σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Κάθε μέρα πλοία της Αντάντ πλέον σε όλη την ακρογιαλιά, σε απόσταση που είναι μακρύτερα από τη βολή του πυροβολικού του βουλγαρικού, ενώ οι υδροπλάνα συντονίζουν τις επιθέσεις του ναυτικού και πλήττονται κυρίως το Δεδέαγα, Τσελεπάντομα, ο Καλλιολιπουργκάς, οι Φέρες. Η κατάσταση φτιάχνει λίγο όταν το Δεκέμβριο έρχεται μια αεροπορική δύναμη που έστω και μικρή κατορθώνει να αποφύει πιο αποτελεσματικά τις επιθέσεις του ναυτικού που συντονίζεται από υδροπλάνα. Τώρα, την επόμενη χρονιά, ξεκινώντας δηλαδή το 1916, καθημερινή οι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών από αγγλικά πλοία. Πάλι τα σημεία που βάλλονται είναι αυτά που είδαμε και προηγουμένως, είναι τα σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Και καθημερινά διαπλέουν την ακρογιαλιά πλοία της Αντάντ, είτε πολεμικά είτε οπλισμένα εγωρικά. Αλλάζει η μεραρχία διοικητή, έρχεται ο τρομερός και φοβερός ενταγματάρχης Βούρμοφ. Και μέσα στο 1916 το σημαντικότερο κατά με στοιχείο είναι η επιχείρηση Στριμώνα. Η επιχείρηση Στριμώνα ουσιαστικά είναι η απόφαση της Βουλγαρίας να καταλάβει την Ανατολική Μακεδονία και Τράκη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να χτυπήσει τη Δυτική Μακεδονία στη μάχη της Φλόρινας. Η επιχείρηση της μάχης της Φλόρινας απέτυχε. Η κατάληψη όμως της Ανατολικής Μακεδονίας πέτυχε πλήρως, καθώς δεν υπήρχε και αντίσταση από την ελληνική πλευρά. Βλέπετε πώς πηγαίνουν, πώς μπαίνουν οι δυνάμεις του Βουλγαρικού στρατού, είναι τα κόκκινα βελάκια. Η έκταση της Βουλγαρίας πλέον με τα εδαφικά ωφέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει αγγίξει τη Βουλγαρία του Αγίου Στεφάνου, συγγνώμη, βλέπετε, έχει πλέον καταλάβει μια τεράστια ευχαριστώ έκταση. Και μεταξύ του Νέστου και του Στριμώνα δημιουργείται πλέον η στρατιωτική επιθεώρηση δράμας. Το νέο μόρφωμα του πολιτικού, το στρατιωτικό πολιτικό, πήρε αυτό το όνομα. Άλλο σημαντικό γεγονός είναι το εξής. Πλέον η έκταση αυξάνεται πάρα πολύ της κουλαϊκής επικράτειας. Δεν αρκεί η δέκατη μεραρχία για να την καλύψει. Δημιουργείται λοιπόν το σχήμα της Μπελομόρσκα Μπράνα, η άμυνα του Αιγαίου. Είναι ένα τμήμα το οποίο δημιουργείται μόνο για να φυλάει την ακρογιαλιά από τον Νέστο μέχρι τον Εύρο. Είναι ένα τμήμα που έφτασε το 1918 να αριθμεί σχεδόν 18.000 στρατό, αλλά δεν έγινε ποτέ μεραρχία γιατί είχε προβλήματα στην επιμελητία. Επομένως, από εδώ και πέρα και μέχρι το 1918, μέχρι την υπογραφή δηλαδή της συνθήκης της Θεσσαλονίκης, η άμυνα της περιοχής χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μια μεριά, οι δυνάμεις της 10ης Μεραρχίας μαζί με το 20ο τουρκικό σώμα στρατού φιλούν την κοιλάδα του Στριμώνα μέχρι και την ακρογιαλιά στον Έστο, ενώ από εκεί και πέρα η Μπελομόρσκα Οπράνα φυλάει, περιφρουρεί από εχθρική απόβαση, εχθρική για τους Βουλγαρούς φυσικά, το τμήμα μεταξύ Εύρου και Νέστου. Αυτή η διάταξη της άμυνας θα μείνει μέχρι το τέλος της κατοχής. Τώρα, καθώς καταλήφθηκε και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, μπορούμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη ένταση των συγκρούσεων μεταφέρθηκε εκεί. Δημιουργείται από τη μια μεριά το μέτωπο της λίμνης Ταχυνού και από την άλλη το μέτωπο του κόλπου του Ορφανού, και εκεί έχουμε καθημερινά
αψιμαχίας και του πεζικού, γιατί οι δυνάμεις των Άγγλων είναι από την δυτική πλευρά του Στριμώνα, ενώ οι δυνάμεις των Βούλγαρων βρίσκονται από την ανατολική πλευρά του Στριμώνα. Καθημερινά έχουμε αψιμαχίες, αλλά και καθημερινούς βομβαρδισμούς από το ναυτικό της Αντάν. Τα οχυρωματικά έργα των Βουλγάρων δεν σταματούν καθόλου. Με το που καταλάβουν την Ανατολική Μακεδονία, ξεκινούν αμέσως να την οχυρώνουν. Βλέπετε τις οχυρώσεις, δεν ξέρω τι φαίνεται από εκεί. Δηλαδή, είναι σαν αστακός. Εκμεταλλεύονται και τα οχυρωματικά έργα του ελληνικού στρατού και φτιάχνουν διαρκώς καινούρια. Χρησιμοποιούνται, επιτάσσονται οι ντόπιοι της περιοχής Ανατολικού Μακεδόνες και Θρακιώτες. Λοιπόν, βλέπετε την οχύρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Η άμυνα παραμένει ακριβώς όπως σας την περιέγραψα και το 1916 και το 1917. Οι αεροπορικές επιθέσεις όσον αφορά τη Θράκη εξακολουθούν να είναι στις περιοχές οι οποίες έχουν αναφερθεί και προηγουμένως, που έχουν σιδηροδρομικούς σταθμούς και γέφυρες ή τα καταστήματα της επιμελητίας. Μέσα στο 1917 συνεχίζει η Πελομόρσκα Οπράνα με μεγαλύτερη ένταση να ολοκληρώσει. Συνεχίζει τα έργα που ξεκίνησε η 10η Ιεραρχία, τα οχυρωματικά. Κυριολεκτικά μετατρέπει σαν αστακό τα τμήματα από τον Έστω μέχρι το Πορτολάγος, το ίδιο το Πορτολάγος, το Φανάρι μέχρι το ποταμό Φλόρα, από το ποταμό Φλόρα μέχρι τη Μαρόνια, μου ξέφυγε τον Έψιλον. Λοιπόν, την περιοχή Δική Λιτάς, Μάκρη, Ντέαγκατς και αυτό το Ντέαγκατς μέχρι το Σαχινλέρ, μέχρι εκεί δηλαδή που μπορεί να γίνει η απόβαση στο τρίγωνο του Εύρου. Σε αυτόν εδώ το χάρτη βλέπετε την οχύρωση. Αν είχε καλύτερη ευκρίνεια το υλικό, θα μπορούσατε να κάνετε και μία σύγκριση της άμυνας, ενώ δηλαδή το 1917, όπως βλέπετε, αν βλέπετε τις μπλε βουλίτσες, είναι πάνω στην παραλία. Είναι μια γραμμική άμυνα την οποία θέλουν οι Γερμανοί, επειδή δεν φτάνουν οι δυνάμεις και επειδή δεν θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική, στο 1918 αρχίζουν να σταματάνε τη γραμμική άμυνα, να φεύγουν από την ακτή, να πηγαίνουν στα υψώματα και να κάνουν μια άμυνα σε βάθος, να τη χτίζουν σε τρία τμήματα σε βάθος. Όπως καταλαβαίνετε στη συνέχεια, όταν γίνονταν οι βομβαρδισμοί χτυπούσαν σε βάθος την άμυνα. Και ήταν κατοικημένες περιοχές, έτσι. Κάθε μέρα είχαμε θύματα. Άμαχο πληθυσμό. Λοιπόν, παρακολουθείτε, ειδικά σε αυτό το δύσκολο τμήμα που είναι το πιο επικίνδυνο για τους Βούλγαρους, που είναι ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στη Μάκρη, πώς έχει ανεβεί η άμυνα στα υψώματα. Η Αλεξανδρούπολη, η ίδια, το σημαντικότερο λιμάνι για τους Βούλγαρους, είναι σαν αστακός, οχυρωμένη. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά βλέπετε την οχύρωσή της. Τα οχυρωματικά έργα ξεκινούν από τη θάλασσα. Εδώ όλα είναι σκαπτά, υπόγεια οχυρά. Σε αυτά τα σημεία τα πολύ μαύρα είναι σύρματα, κανονικά σύρματα, πλέγματα δηλαδή, τα οποία πλέγματα είναι πολύ έντονα και πριν τη σιδηροδρομική γραμμή για να την προφυλάξουν από ενδεχόμενη απόβαση. Και βλέπετε την άμυνα βάθους. Σε αυτά τα σημεία υπάρχουν μεγάλα οχυρά που χωρούν πολυάριθμες δυνάμεις στρατού. Κυρία Βουγιουκλή, τελείωσε ο χρόνος μου. Έχω ένα λεπτό. Λοιπόν, έχω ένα λεπτό. Μέσα σε αυτό το ένα λεπτό θα πω ότι η επιμελητεία ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Αν και υπήρχαν τεράστια οικονομικά προβλήματα, τουλάχιστον ο στρατός φρόντισε για την επιμελητεία. Και επίσης να συμπληρώσω πως στην καθαρή δίκηση, στον καθαρό τομέα της δίκησης, δημιουργήθηκαν δικαστήρια. Δικαστήρια και ειρηνοδικεία και δύο περιφερειακά δικαστήρια, αλλά αυτό που μας προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση με τον κύριο Βλασίδη είναι ότι οι ποινικές υποθέσεις, όχι μόνο των στρατιωτών και των αξιωματικών, αλλά και των πολιτών, των ίδιων, το άμακο δηλαδή πληθυσμού, εκδικάζονταν από το στρατοδικείο. Δηλαδή, το στρατοδικείο Θράκης ήταν αυτό που δίκαζε τους πολίτες για τις ποινικές σοβαρές υποθέσεις. Για να καταλάβετε, δηλαδή, πόσο δύναμη είχε ο στρατός στην περιοχή σε κατάσταση πολέμου. Αυτά από μένα, αυτά από τον κύριο Βλασίδη, περισσότερα στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την επιτροπή. Συγγνώμη για την παραγωγή του χρόνου.
και κατόπιν προσκλήσεως του Περιφερειάρχου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μου ζητήθηκε να φέρω ένα μέρος της συλλογής θρακιώτικου υλικού που έχω και να γίνει μία έκθεση ενώπιον των εκδηλώσεων του εορτασμού των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Ελλαδικό Κορμό στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Στην έκθεση αυτή εδώ πέρα, την οποία έχω ξεκινήσει από 13 ετών τη συλλογή όλων αυτών των εκτεθειμάτων, τα οποία αποτελούνται από φορεσιές, κοιμήλια, έργα τέχνης, κεντήματα, φορεσιές, βιβλία, έγγραφα, αντικείμενα. Είναι ένας κόμπος ο οποίος πέρασε γύρω σε 44 χρόνια με πάρα πολλές στερήσεις εκ του υστερήματος, όχι εκ του περισσεύματος, γιατί πάρα πολλά έχουν αγοραστεί σε όλη τη διάρκεια αυτήν και πάρα πολλά αντικείμενα μου έχουν ευχαριστεί από διάφορους ανθρώπους που θέλαν να παραμείνουν με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα μεγάλος αριθμός υλικού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μουσείο θρακιώτικης κληρονομιάς στο κέντρο της Ελλάδος, την πρωτεύουσα της στην Αθήνα, για να παραμείνει και εκεί η μεγάλη θρακιώτικη κληρονομιά. Στο χώρο αυτό εδώ πέρα έχω φέρει από αρκετές ενδυματολογικές ομάδες της Θράκης ενδεικτικά μερικές φορεσιές. Έχουν έρθει δύο δωμάτια, δύο οντάδες από την Ένο που είναι η μεγάλη καραβοκύρισσα της Θράκης, η Δόμνα Βυσβίζη και ένας ανδριανοπολίτικος οντάς που είναι και η καταγωγή των παππούδων μου, δύο νηφικές καριόλες, κρεβάτια νηφικά δηλαδή από την αστική πλευρά της Θράκης και από την πιο ημιαστική πλευρά, βιβλία τα οποία αφορούν τη Θράκη, όπως τα θακικά χρονικά, η ιδιόγραφο του Τραπεζούντος που είναι από την Γιουμερτζίνα, από την Κομωτινή, έγγραφα των Μητροπόλεων από τις Αλίτωτες Πατρίδες, αρκετά εικονίσματα τα οποία οι παππούδες φέρανε από τις Αλίτωτες Πατρίδες της Θράκης ή τα είχαν ήδη στην υπόλοιπη Θράκη που υπήρχε εδώ και δεν ήταν πρόσφυγες δηλαδή. Πάρα πολλά άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσεως, τα οποία σιγά σιγά ο χρόνος αρχίζει τα φθείρει και χάνονται και πλέον οι νεότεροι δεν τα έχουν δει καθόλου ή δεν ξέρουν καν ποια ήταν η χρήση τους και με αυτά εδώ μεγαλώσαν οι παππούδες μας και ίσως και εμείς σε κάποιες νεαρές ηλικίες. Ένα συλλέκτης για να συγκεντρώσει ένα υλικό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλές στερήσεις, μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Και κάθε ένα αντικείμενο, ακόμα και το πιο ελάσσονο σημασίας, για μένα αποτελεί ένα κοιμήλιο της Θράκης. Είναι ένα έργο τέχνης. Η αξία του δεν μετρέται αν είναι χρυσό ή αν είναι μπρούτζινο, αν είναι αλπακά, αν είναι ασημένιο, αν είναι χειρομέταξο, αν είναι οτιδήποτε, αλλά είναι ό,τι ανήκει στην κληρονομιά την πολιτιστική της Θράκης μας. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα ο λαός της Κομωτινής, όλοι οι Θρακιώτες και όσοι μπορούν να έρθουν για να δουν αυτά τα κοιμήλια τα οποία για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλος κόπος και μεγάλος φόβος για να τα μεταφέρω από την Αθήνα και να έρθουν εδώ, γιατί όταν μεταφέρεις κάτι μπορεί να καταστραφεί να κάνει και είναι καλό να έρθουν να τα δουν. Δεν σημαίνει ότι πολλά από αυτά είναι γνώριμα και σαφώς και υπάρχουν σε διάφορα λογογραφικά μουσεία που είναι της Θράκης. Πιστεύω ότι μερικά πράγματα όμως μπορεί και να μην υπάρχουν ή να υπάρχουν άλλες εκδοχές. Εξάλλου η παράδοση, η πολιτιστική, η κληρονομιά της Θράκης είναι τόσο τεράστια που εγώ μπορεί να έχω 500 τσευρέδες και κάθε φορά βρίσκω και ένα τσευρέ διαφορετικό. Κάθε φορά βρίσκω φορεσιές που έχουν διαφορετικά κεντήματα, άλλα σχέδια και λέω αυτή η Θράκη είναι ατελείωτη. Σας προσκαλώ όλους στη Θράκη μας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μερικές καρποστάλ μέχρι το 1920, οι οποίες είναι αυτής της εποχής και βλέπουμε τα πρόσωπα με τα κόκκινα μάγουλα κτλ. Οι φωτογραφίες, οι προσωπογραφίες, τα μπούστα με το ανδρόγυνο. Και εδώ έχουμε μία φωτογραφία, η οποία είναι από φωτογραφείο της Φιλιππούπολης και είναι γραμμένο από πίσω Φιλιππούπολης, στα ελληνικά, μέχρι το 1908 που πλέον η Φιλιππούπολη είναι ελληνική. Από εκεί και μετά
απαγορεύεται στους Έλληνες να έχουν ακόμα και ελληνικό επίθετο. Όχι να έχουν και φωτογραφείο στο όνομα το ελληνικό και να λέει και Φιλιππούπολης. Είναι διπλόβδικτη. Η έκθεση θα διαρκέσει από Σάββατο 11 Δεκεμβρίου μέχρι και Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και το πρωί από τις 9 μέχρι τις 1 και απόγευμα 5 με 8.